ξενοδοχείο Caravel στις 8 το βράδυ, όπου θα πραγματοποιηθεί απολογισμός της όλης πορείας του κινήματος, οικονομικός απολογισμός και παράδοση καθηκόντων και εσόδων στην προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου. Προγραμματισμός για την πορεία του κινήματος το 1997. Παρουσίαση του βιβλίου του Γρηγόρη Μιχαλόπουλου για το ΚΕΦΕ, του οποίου τα έσοδα θα διατεθούν στον αντιαιρετικό αγώνα. Υπογραφή του καταστατικού από όλους τους επιθυμούντες παρευρισκόμενους. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα τιμηθεί η Αγία Μνήμη του πατέρα Αντωνίου Ολεβιζόπουλου. Είσοδος ελεύθερη. Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 1996, ξενοδοχείο Caravel, στις 8 το βράδυ. Γεια σας φίλοι και φίλες. Άλλη μία φυλακτή διάβαση, άλλη μία εκβαθέων εξομολόγηση. Σας σήμερα, 3 Δεκεμβρίου ή 3 Δεκέμβρη όπως αρέσει στους προοδευτικούς να λέγεται ο Δεκέμβριος, του 1944, στην πλατεία Συντάγματος άρχιζαν τα δεινά του τόπου. Άρχιζαν τα δεινά της Ελλάδος. Τότε όπου ξένοι είχαν αποφασίσει να πολεμήσει η Ελλάδα την άλλη Ελλάδα, τότε που οι ξένοι είχαν αποφασίσει να γίνει ο εμφύλιος με εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, τότε που οι ξένοι αλλά και κάποιοι ντόπιοι είχαν αποφασίσει να παιχτούν παιχνίδια σε βάρος του τόπου, παιχνίδια αίματος, φωτιάς, δολοφονιών και όλων των άλλων που προέκυψαν τα παιχνίδια, ώστε η Ελλάδα να χάσει τη νίκη της μετά τον πόλεμο, η Ελλάδα να χάσει τα όσα πλεονεκτήματα θα μπορούσε να εξαργυρώσει και να μην φανεί στους ξένους ότι ήταν μια χώρα η οποία ήταν βουτυγμένη μέσα στο αίμα, στη φωτιά και στην αναρχία. Σαν σήμερα το 1944. Η ιστορία είναι γνωστή, μέχρι την ημέρα εκείνη όπως το γράμμο η Ελλάδα έγραψε την τελευταία σελίδα αυτής της αιμάτινης διαδρομής, όπου η Ελλάδα τότε στο γράμμο το 1949 τέλειωσε ένα κεφάλαιο μεγάλο της ιστορίας της, ένα κεφάλαιο που ήρθε να ανακαλέσει, να σβήσει, να διαγράψει η ίδια η Μόσχα ύστερα από 50 χρόνια, η ίδια η Ευρώπη ύστερα από 50 χρόνια. Η Ελλάδα τότε που πολεμούσε για τα ιδανικά και κατά του κομμουνισμού, για να έρθει πάλι, επαναλαμβάνω, ο ίδιος ο κομμουνισμός να αυτοκαταργηθεί ύστερα από 50 χρόνια με όσα επιχείρησε να κάνει ο Γκορμπατσόφ και η υπόλοιπη πορεία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Φίλοι και φίλες, απόψε εδώ καλεσμένος είναι ο πτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Ηλίας Καρταλαμάκης. Δημοκρατικός αξιωματικός. Αξιωματικός ο οποίος εδιώχθη για τις ιδέες του, για τις δημοκρατικές ιδέες του. Και δεν θα δωρήσουμε ποτέ την λέξη δημοκρατικός
δεν θα δωρήσουμε ποτέ τη λέξη δημοκρατία στους κομμουνιστές. Είναι αδιανόητο. Αλλά περάσαμε και μια εποχή όπου η λέξη δημοκρατικός έφτιαχνε αμέσως φάκελο. Είτε αυτό αρέσει, είτε δεν αρέσει. Ήταν εκείνη η πικρή εποχή που πέρασε ο τόπος, που σημαδεύτηκε ο τόπος από αυτή την εποχή πικρά και εσφαλμένα. Καλεσμένος εδώ ο πτέραρχος, επαναλαμβάνω, Ηλίας Καρταλαμάκης, ένας αξιωματικός ο οποίος πολέμησε, τραυματίστηκε, ξαναπολέμησε, πολέμησε όσες φορές τον κάλεσε η πατρίδα, εδιώχθη για τις ιδέες του, κυνηγήθηκε για τις ιδέες του, αλλά αυτός έμεινε ο απέραντα, ο ατέλειωτα αξιωματικός, ο αεροπόρος. Γι' αυτό και στα βιβλία του, και θα τον ρωτήσω γι' αυτό, συνεχίζει να υπογράφει Καρταλαμάκη αεροπόρου. Έχει μια έγκλη ίσως το αεροπόρος, έχει πιο μεγάλη σημασία από τη σύγχρονη έννοια όπου λέμε ο πιλότος. Ο κ. Καρταλαμάκης είναι ο μόνος, επαναλαμβάνω, που έχει γράψει ως την ώρα 7 βιβλία, πολυσέλιδα βιβλία, γεμάτα κόπο και ανθρώπινο υδρότα, αγωνία, αγώνα για να μαζευτούν αυτά τα στοιχεία, αλλά πάνω απ' όλα 7 στοιχεία με όλη μέσα την αεροπορία από την ώρα, την πρώτη ώρα που άνοιξε τα φτερά της στην Ελλάδα μέχρι τις ημέρες μας, μια αεροπορία όπου είχε τα καλά της, είχε τα σχημά της, αλλά πάνω απ' όλα είχε την πρόθεση και την επιδίωξη αλλά και το αποτέλεσμα να είναι πάντα η πολεμική αεροπορία των ηρώων. Ο κ. Καρταλαμάκης έγραψε την ιστορία, πολλά κομμάτια της τα έζησε, όπως έζησε και τον εμφύλιο ή σημαντικό πόλεμο. Ο καθένας μπορεί να κάνει τη δική του επιλογή έντιμα και συνειδιακά, και είναι εδώ απόψε καλεσμένος, έρχεται πάντα στην τηλετόρα, γιατί όπως λέει ο ίδιος, εδώ υπάρχει η αντικειμενική πληροφόρηση και μπορεί κανείς να εκφράσει εκείνο που θέλει ολόκληρο, χωρίς διακοπές και χωρίς άκερες αμφισβητήσεις. Σήμερα περισσότερο τον κάλεσα εδώ με την ευκαιρία του νέου του βιβλίου, το βιβλίο το οποίο αναφέρεται και έχει τίτλο «Η αεροπορία στον εμφύλιο». Η αεροπορία στον εμφύλιο, στο εμφύλιο όπως βλέπετε το έχει με εισαγωγικά. Θα μας πει γιατί τη λέξη εμφύλιο την έχει βάλει μέσα εισαγωγικά, θα τον ρωτήσουμε. Όπως βλέπετε και απάνω το βιβλίο λέει «Ηλία Καρταλαμάκη αεροπόρου». Είναι ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας της αεροπορίας εκείνη η περίοδος, και γεννάται και ένα ερώτημα, γιατί, και με αυτό θα αρχίσουμε, θα περάσουμε και σε άλλα ερωτήματα για εκείνη την περίοδο, γιατί η πολεμική αεροπορία δεν πήρε, δεν εμφανίστηκε, δεν έλαβε θέσεις μάχης, δεν πήρε μέρος στα Δεκεμβριανά. Κύριε Πτέραρχε, σας καλωσορίζω. Χαίρομαι που εγώ έχω ασχοληθεί πολύ με τα βιβλία σας, είτε κάνοντας κάποιες τυπογραφικές επιμέλειες, είτε διαβάζοντας τα πρωτοποριακά σας κομμάτια και σελίδες πριν δουν το φως της δημοσιότητας ή δημοσιεύοντας κάποια από αυτά. Σας σήμερα λοιπόν, 1944, 3 Δεκέμβρη, αρχίζει η μεγάλη περιπέτεια της Ελλάδος. Ακριβώς. Απούσα η αεροπορία. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί, θα το πούμε τώρα, το οποίο οι νεότεροι δεν γνωρίζουν. Είχατε γυρίσει από τη Μέση Ανατολή. Γυρίσαμε 12 Νοεμβρίου. Α, είσαστε εδώ. Είμαστε εδώ. Εσείς λάβατε μέρος
στις πολέμους της Βεβαίως, Μέσης μετά Ανατολής, Ανατολή, όπως μας τα έχετε πει άλλη φορά. Ιταλία, στην Ιταλία γυρίζουμε πίσω και πιστεύαμε ότι επιτέλους φτάνοντας στα σπίτια μας θα ησυχάσουμε και σταματάνε οι περιπέτειες. Όμως, κύριε Μιχαλόπουλε, από την πρώτη μέρα που περπατούσα στους δρόμους και έβλεπα ανθρώπους με φυσικλίκια και με τη χαρτοσακούλα στο κεφάλι να λέει ΕΑΜ και να μας κοιτάνε σαν να είμαστε ένοχοι, φοβήθηκα, διότι άρχισα να επαληθεύουν αυτά που μου είχαν πει στη Μέση Ανατολή. Και τα όσα είχατε δει στη Μέση Ανατολή. Και τα όσα είχαν γίνει, τα κινήματα τα οποία τα γράφω στο βιβλίο μου το προηγούμενο. Και πριν καν προλάβουμε να συνέλθουμε να ησυχάσουμε, έγινε το κίνημα αυτό. Στο κίνημα αυτό, όπως είπατε, η αεροπορία δεν πήρε μέρος. Να κάνω μια διακοπή, κύριε Πέταρχε. Πόσα αεροπλάνα είχατε γυρίσει? Έρθει... Με πόσα αεροπλάνα είχατε επιστρέψει πλέον από τη Μέση Ανατολή? Τρεις μοίρες. Η 13η μοίρα με τα ωραιότατα βομβαρδιστικά τα Baltimore's και δύο μοίρες Spitfire, όλα σύνολο μπαρουτοκαπνισμένα. 18, κάπου η δύναμη ήταν 20-40 και τα Baltimore's κάπου 50 τόσα αεροπλάνα. 100 αεροπλάνα δηλαδή. Όχι, 50 αεροπλάνα. Σύνολο. 50 αεροπλάνα σύνολο. Τρεις μοίρες. Να σας ρωτήσω για την ιστορία και για τους νεότερους, αλλά και για κάποιους τηλεθεατές οι οποίοι δεν έχουν δει τις προηγούμενες εκπομπές. Πόσους νεκρούς άφησε η πολεμική μας αεροπορία στη Μέση Ανατολή? Στη Μέση Ανατολή είχαμε πράγματι μεγαλύτερες απώλειες από ό,τι είχαμε στο Αλβανικό. Είχαμε 82 νεκρούς. 82 αξιωματικούς. 82 νεκρούς υπταμένους. Υπταμένους. Αξιωματικούς υπεραξιωματικούς. Ναι. Και το λέω αυτό διότι έχω πικρό παράπονο για τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο, ο οποίος μου αρέσει ως... Για πολλά μου αρέσει, αλλά έχει κάνει ένα λάθος. Αυτός και ο Λινέος μας κατηγορούν ότι πήγαν οι ένοπλες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή και τρώγανε χαβιάρι, μαρμελάδα και μαργαρίνη. Σαν εάν δεν τα τρώγαμε αυτά θα βοηθούσαμε τον ελληνικό λαό εδώ. Έπρεπε κάτι να φάμε για να πολεμάμε. Αλλά 82. Χαβιάρι δεν φαντάζομαι να είχατε τότε. Έτσι είπανε κάποιος, νομίζω, ο Λινέος. Και ναι, θυμάμαι, ναι. Είχαμε κάνει και μία εκπομπή. Ναι, βέβαια. Είχατε διαμαρτυρηθεί. Μετά ήταν και ο κύριος Πτέραρχος, ο κύριος Παναγόπουλος. Σωστό. Είναι ύβρις για τους 82 νεκρούς που αφήσαμε στη Μέση Ανατολή. Και εκεί κάτω είχαμε τα γεγονότα τα οποία έχουμε ξαναπεί με τα κινήματα των κομμουνιστών. Έγινε παραλίγο να τη διαλύσουμε την αεροπορία. Όμως, με κατάλληλους χειρισμούς, τους μάζεψαν, τους βάλαν στα σύρματα και φύγανε και έφυγε η αεροπορία υγιής για την Ιταλία. Αυτοί λοιπόν οι κύριοι που ήταν στα σύρματα θα επιχειρήσουν αργότερα να κάνουν, να παρενοχλήσουν την αεροπορία και τελικά θα δικαιωθούν και θα γίνουν όλοι... Πριν προχωρήσετε και κάτι άλλο, σας διακόψω. Επειδή ακούνε τη λέξη από έναν πτέραρχο, πρώην πτέραρχο, τη λέξη κομμουνισμός, και επειδή μπορεί να λογιστείς, να περάσουν μέσα στα μυαλά κάποιον ότι πήγε στην τηλετόρα άλλος ένας κομμουνιστικοφάγος, ακόμη ένας κάποιος διώκτης των κομμουνιστών, κάποιος φασίστας, κάποιος, γιατί σήμερα όταν ομολογείς την αλήθεια αυτομάτως είσαι εθνικιστής, είσαι φασίστας, είσαι πολεμοχάρης, είσαι χουντικός, είσαι ό,τι θέλετε. Εσείς είχατε χαρακτηριστεί ως δημοκρατικός αξιωματικός. Κύριε Μιχαλόπουλε, θα σας φανεί αστείο ότι εγώ, ο οποίος είμαι φανατικός αντικομμουνιστής και όπως είπα στον κύριο Φλωράκη πέρυσι, η πρόπερση που τον είδα, θα μπορούσα να είμαι μαζί σας αν κάνετε ρεκτιφιέ λίγο στο σκοπό σας. Και τελικά συμφωνήσαμε σε μερικά. Εμένα με έχουν κατηγορήσει κομμουνιστή και έχω χαρτί το οποίο λέει η κάτωθη 10 είναι επικίνδυνη κομμουνιστή για την αεροπορία. Να σας τους πω όλους, έχω μάθει απ' έξω. Έγγραφο. Είχατε διωχθεί. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Με έδιωξαν από την αεροπορία. Μάλιστα, είχατε διωχθεί και όταν ήσασταν υπηρετούσα στο εξωτερικό. Εγώ πήγα στις πιο εμπιστευτικές θέσεις του ΝΑΤΟ. Και εντούτοις εδώ με είχαν χαρακτηρισμένο κομμουνιστή. Διαλόγους εσωτερικούς. Ήταν εντολή βασιλέως. Έπρεπε εγώ να φύγω από την αεροπορία.
και με έχουν χαρακτηρίσει το 52, κύριε Μιχαλόπουλε, το 52, όταν εμένα με προτείνουν εμένα και το Σπύρι να πάμε στην Αμερική να πετάξουμε το V2, το U2. Αν θυμόσαστε ένα U2, ένα κατασκοπευτικό Φεσκό. Με τον Power που έπεσε στη Μόσχα, θα πήγαινε εγώ και ο Σπύρις. Πώς είναι δυνατόν εγώ λοιπόν από τη μια μεριά να με στέλνει πατρίδα ως κατεξοχήν εμπιστευτικό σε αυτή την αποστολή και από την άλλη ταυτό να υπάρχει στο φάκελό μου μέσα ότι είμαι επικίνδυνος κομμουνιστής? Ήταν τα καλά εκείνης εποχής. Και τελικά με διώξανε διότι η πατρίδα δεν μου είχε εμπιστοσύνη. Ήθελα να το κάνουμε αυτή την... Τα έχουμε ξαναπεί αυτό. Έπρεπε να το ξαναπούμε για να μπορέσουν να φύγουν οι ιδέες, αν κάποιος από τους τηλεθεατές πει ας πούμε άλλος ένας, ξέρετε, όταν βλέπουν αξιωματικό και πάνε να ομολογήσει ο αξιωματικός την αλήθεια, την ιστορική αλήθεια. Και εσείς εδώ στα βιβλία σας, εγώ τα έχω διαβάσει, είναι βιβλία τα οποία έχουν πάρει έπαινο, βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών, έχουν πάρει βραβεία από πολλές άλλες και αεροπορικές ακαδημίες, είστε μέλος εδώ της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος, είστε ανεγνωρισμένος συγγραφέας και τα βιβλία σας είναι και μεταφρασμένα ακόμη πολλά από τα ιστορικά κομμάτια τα οποία έχετε μέσα και στο εξωτερικό. Και θα λένε φασίστας. Εδώ έπρεπε να γίνει απαραίτητος αυτός ο πρόλογος, να ξεκαθαρίσει το θέμα ότι ο Ηλίας Καρταλαμάκης αδέσμευτος και είναι δημοκράτης και υπήρξε δημοκρατικός αξιωματικός και πάνω απ' όλα εδιώχθη γιατί τον είχαν χαρακτηρίσει ως δημοκρατικό αξιωματικό. Μάλιστα. Λοιπόν, έρχεστε εδώ με τα 50 αυτά, με τις 3 μοίρες, τα 50 αεροσκάφη. Πριν αρχίσει καλά-καλά η ζωή στην Ελλάδα, γίνεται μια παρέλαση. Η παρέλαση μεγάλη που έγινε, παρήλασαν οι μοίρες στους λεωφόρους των Αθηνών και απεθεώθησαν. Όμως στα αυτιά μας ακούγαμε κάτι ήχους που δεν μας άρεσαν. Παιδιά του λαού, οι δημοκράτες, τα παιδιά του λαού. Υπήρχε μια περίεργο, τι παιδιά του λαού, για αυτή η διάκριση. Είχε δοθεί σύνθημα από όλο τον αριστερό κόσμο, διότι αυτές ήταν αριστερές φωνές και μας παρεξηγούν από τότε παιδιά του λαού και δημοκράτες μέχρι και το 1967. Παρελάβουμε λοιπόν χωρίς σημαίες, με τις σημαίες χωρίς στέμμα. Κάποιοι ξύλωσαν τα στέμματα, στο βιβλίο μου γράφω ποιοι είναι αυτοί. Και δεύτερον, στο αεροδρόμιο που κάνετε ενώπιον του Παπανδρέου που γίνεται η επίσκεψη και η επίσημος παρουσίαση των μοιρών στον Παπανδρέου, γίνεται ανάρτηση σημαίας με το σήμα, με το στέμα ανάποδα. Ένα σαμποτάζ το οποίο το έκανε τότε ένας κομμουνιστής επισμηνίας Αλεξίου, ο οποίος ήταν δίπλα μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ ότι η αεροπορία είναι αεροπορία του λαού, τα παιδιά του λαού. Και όταν ξεκινάει το κίνημα, όλοι οι αξιωματικοί κάτω θέλουν να συμμετάσχουν στον αγώνα, όπως το Ρήμινι και η ταξιαρχία. Όμως βρίσκουμε μία αντίδραση. Λέει, η αεροπορία δεν θα μετάσχει το αγώνος κατόπιν συνεννοήσεως με τους Άγγλους, διότι δεν πρέπει να πάρει μέρος σε έναν αγώνα σε αυτή τη σύγκρουση, αλλά θέλει να παραμείνει αεροπορία όλου του ελληνικού λαού. Παρουσιάζει τον Αγνωστόπουλος με άλλους 13 αξιωματικούς στο μοίραρχό τους και λέει να παρουσιαστούμε στον Παπανδρέου. Όταν πήγαινε το αυτοκίνητο να τους πάει να παρουσιαστούν, τους σταματάνε σε λεωφόρο Συγκρού, γυρίζουν πίσω. Όταν είδε αυτό το πράγμα ο Κρυεμάδης, ο αρχηγός των πολεμικών μοιρών, βγάζει διαταγή και λέει απαγορεύονται οι ακροάσεις στον Υπουργό. Τότε ο Βλαντούσης αυτός, ένας από τους ήρωες Αλβανίας, εφόσον απαγορεύονται οι ακροάσεις, κάνει μία αναφορά της οποίας το διατάφτα είναι τρομερό. Να σας το διαβάσω, διότι είναι καταπληκτικό. Αφού έλεγε ότι έπρεπε να πάρουν μέρος, διαμαρτύρονται γιατί δεν μας αφήνουν και λέει: παραμένουμε τραγικοί θεατές του δράματος αυτού του ελληνικού λαού, ενώ η ταξιαρχία του Ρήμινη
ρίχνει τις τελευταίες βρανίδες του αίματός της δια την προάσπιση των ελευθεριών του ελληνικού λαού. Εξυπηρετούμεν άρα για τα συμφέροντα της πατρίδας και εξασφαλίζομεν σε αυτούς ίχνος εμπιστοσύνης εκ μέρους του λαού. Πιστεύω ότι ούτε το εν ούτε το έτερον συμβαίνει. Αλλά φοβούμαι ότι θα έλθει η μέρα κατά την οποία τα πέταλα των ανθέων με τα οποία μας έραναν κατά την ιστορική παρέλασή μας εις τας λεωφόρους των Αθηνών δικαίως θα αντικατασταθώσουν από λίθους και πτύελα. Τέτοια γανάκτηση είχανε κάτω που κρατούσανε, μας κρατούσαν στο έδαφος, εν τω μεταξύ οι Εγγλέζοι χτυπάνε με τρεις μοίρες, δύο μποφάιτερς και δύο σπιτφάιρες. Κύριε Μιχαλόπουλε, κάνανε 1560 αποστολές οι Εγγλέζοι και εμείς καθόμαστε κάτω. Γιατί? Εδώ πρέπει να σας πω ότι η ηγεσία της αεροπορίας όπως διαμορφώθη τότε ήταν όλοι ανακληθέντες εκ της αποστρατείας του 35. Όλοι οι δημοκράτες. Αλλά ποιος ήταν αρχηγός αεροπορίας? Αρχηγός ήταν ο Αλεξανδρής. Υπαρχηγός Γεωργιάδης. Ναι. Και ήταν άνθρωποι δημοκράτες του 35, όλοι διωμένοι και επανελθόντες, αλλά φοβάμαι ότι είχαν καπελωθεί από το ΚΚΚ. Είχαν κακή έννοια. Είχε καπελωθεί γενικότερα, ρωτάω, κύριε Πτέραρχε, είχε καπελωθεί η πολεμική μας αεροπορία από το ΚΚΚ. Η πολεμική μας αεροπορία είχε καθαρίσει μέσα στην πολεμική. Είχε καθαρίσει τότε. Αλλά γίνεται η παρεξήγηση και εφόσον δεν της επέτρεψαν να πετάξει, έμεινε αδρανής. Και αυτό γίνεται μέχρι τον Απρίλιο του 44, όπου η αεροπορία σε μία επιδρομή στο Δομοκό εξολόθρεψε τους κομμουνιστές που είχαν μπλοκάρει ένα τάγμα χωροφυλακής, τους είπε μεγάλες απώλειες και με τα μία... Παραπλήγιο μου στους 45? 47. Με 2,5 χρόνια οι αεροπόροι εφαιρούντο... Ένα λεπτό. Δεν πετάει, δεν λαβαίνει καθόλου μέρος η αεροπορία από τα Δεκεμβριανά. Η αεροπορία είναι καθυλωμένη στο έδαφος. Ναι. Μέχρι πότε? Όταν τελειώνει το Δεκεμβριανά πλέον, ναι, αρχίζει η αποστολή, χτυπάει την Κρήτη και τη Μήλο της Γερμανίας. Μάλιστα. Αρχίζει το κανονικό της έργο. Όμως είναι παρεξηγημένη. Και ο στρατός μας βλέπει με ένα μάτι υποψίας, αρχίζει να χάνει την εκτίμησή του και εμείς το βλέπουμε αυτό στα μάτια του φίλου μας του στρατού και του ναυτικού. Συντρόφια μας λένε, και όταν αρχίζουν οι επιχειρήσεις το λιτόχωρο, που χτυπήσαν το λιτόχωρο και σφάξαν τον πρώτο σταθμό εκεί το 46, αρχίζει η αεροπορία να κάνει αποστολές αναγνώριση, αλλά δεν βρίσκει το στόχο. Τη στέλνουν αεροπορία στο Βέρμιον, στο Καμακτσαλάν, στο Μπέλες, μέχρι Αλεξανδρούπολη. Όμως δεν βρίσκουμε ποτέ τους κομμουνιστές, διότι η πληροφορία έρχεται αργά. Και οι κομμουνιστές, λέει, η αεροπορία δεν χτυπάει, αλλά είναι δική μας. Υπάρχει και το άλλο, λέει ο στρατός, αν δεν βρείτε στόχο, χτυπήστε με τα πυροβόλα μέσα στα δάση, αρκεί να η παρουσία σας να ενθαρρύνει τα φίλια τμήματα. Και ορισμένοι χτυπάνε με τα πυροβόλα τους στο γάμο του Καραγκιόζη ουσιαστικά. Ενθαρρύνονται οι κομμουνιστές, άρα η αεροπορία είναι δική μας, δεν μας χτυπάνε. Και όταν γίνεται η πρώτη επιχείρηση στο Δομοκό, όπου είναι ένα τάγμα χωροφυλακής το οποίο το έχει μπλοκάρει, οι κομμουνιστές το έχουν μπλοκάρει και είναι έτοιμοι να τους πιάσουν και θα τους φάζαν όλους, τότε πάει η αεροπορία, σώζει το τάγμα, γέμισε από πτώματα ο κάμπος και υπάρχουν τηλεγραφήματα τα οποία τα έχω στα βιβλία μου του Ζέρβα. Τότε ξυπνάει ο κομμουνιστές και σου λέει η αεροπορία χτυπάει.
Άρα δεν είναι δική μας. Μετά μία εβδομάδα μας ρίχνουν τις χειροβομβίδες μέσα στο λεωφορείο των αξιωματικών. Μία εβδομάδα ακριβώς. Και σκοτώνονται 4 αξιωματικοί, τραυματίζονται πολύ. Από τότε αρχίζουν να πιστεύουν και ανεβαίνουν και με το χέμα στο στρατό, διότι κάθε άλλο παρά κομμουνιστέ ήταν αεροπόρο. Και κάνανε μία δουλειά η οποία ήταν τόσο σημαντική, ώστε υπάρχουν αξιωματικοί του στρατού, όπως ο Χοντροκούκης, αυτός ο ήρωας των μηχανοκινήτων, ο γνωστός ο βουλευτής, ο οποίος ομολογεί και την ομολογία του καταγράφω στο βιβλίο μου, ότι χωρίς την αεροπορία δεν θα είχαμε την νύχη στο Βίτσι. Γιατί όμως υπήρχε η πεποίθηση, πώς είχε δημιουργηθεί η πεποίθηση, η ιδέα, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, να το πείτε εσείς καλύτερα, ότι η αεροπορία έγερνε προς τα αριστερά. Ποια ήτανε από τη Μέση Ανατολή, ενώ είχατε ξεκαθαρίσει, ποιες ήτανε εκείνες οι καταστάσεις που έφεραν τον κόσμο να πιστεύει ότι η αεροπορία και ο στρατός, βέβαια, όπως ομολογείται εσείς ο ίδιος, ότι το πίστευε για το ναυτικό, ότι έχει κάποιες σχέσεις με την αριστερά. Κύριε Μιχαλόπουλε, είναι καθαρό ζήτημα η ηγεσία της. Η ηγεσία της έδωσε αυτή την εντύπωση. Διότι όλα τα στελέχη της, το 99% ήταν φανατικοί πατριώτες με τον νόμο νομοταγής, και είναι αδιανόητο. Όλοι είχαν καθαρίσει, τους είχαν στα σύρματα. Και να σας πω και το περίεργο, η διαταγή αυτή την οποία την έχω εδώ και είναι στο βιβλίο μου, την οποία έβγαλε ο Κρυεμάδης, λέει να κοινοποιηθεί η αεροπορία, να μείνει αμέτωχος και τούτο να γνωστοποιηθεί και στον Ελλάς. Το φαντάζεσαι, κύριε Μιχαλόπουλε? Η αεροπορία... Ο Κρυεμάδης ζει σήμερα? Όχι, δεν ζει. Δεν ζει. Το φαντάζεστε να λένε στους κομμουνιστές, εμείς δεν θα σας χτυπήσουμε? Τρομερό. Ο άλλος ξεκινάει πλέον με ένα... Ήταν ταύτισης. Ναι. Οπότε σας λέω, και το γράφω στο σκεπτικό μου, στο βιβλίο μου, λέω το εξής. Γιατί αυτό εδώ, ωραία, μείναμε εμείς αδρανείς. Ας πούμε ότι ερχόταν το Ελλάς. Κέρδιζε το Ελλάς. Ποια η τύχη της αεροπορίας? Θα είμαστε εμείς κάτω από εκείνους τους οποίους είχαμε βάλει στα σύρματα? Από τους κατάπτυστους, τους αρνησιπάτριδες, τους ρυψάσπιδες που αρνηθήκαν να πάνε να πολεμήσουν? Αρνηθήκανε, κύριε Μιχαλόπουλε. Δεν πήγανε στην Ιταλία να πολεμήσουν. Και λένε, δεν πάμε στην Ιταλία αν δεν βγάλουμε το στέμα από εδώ να βάλουμε το σφυροδρέπανο. Και αυτοί οι κύριοι... Αυτά είναι τα περιστατικά της Μέσης Ανατολής. Βεβαίως. Αυτοί οι ίδιοι θα ήταν αν κέρδιζε το Ελλάς. Επομένως, πώς είναι δυνατόν εμείς τηρήσαμε ουδετερότητα? Είναι αστείο πράγμα. Όταν ματώνανε τα αξιαρχεία του Ρήμινη και οι φαντάροι μας και σκοτωθήκανε πολύ. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο έγινε αυτές τις μέρες, στις 18 Δεκεμβρίου, το πρώτο σαμποτάζ εις βάρος αεροπορίας. Αυτό κανείς δεν το ξέρει. Πάει ένα αεροπλάνο, πηγαίνει ένα αεροπλάνο στην Κρήτη και χτυπούσαμε Κρήτη και Μήλο, τις θέσεις των Γερμανών, οι οποίοι ακόμη δεν είχαν φύγει. Σωστά. Παίρνει εντολή λοιπόν ένα αεροπλάνο, του λένε, εσύ άμα τελειώσει η αποστολή στην Κρήτη, προσγειώσει το Ηράκλειο για να πάρεις 2 ταξιάρχους Εγγλέζους να τους φέρεις στην Αθήνα. Και πηγαίνει το πλήρωμα εκεί στο Ηράκλειο. Όμως ένα από τα πληρώματα είναι από το Τζερμιάδο, είναι κάπου 30 χιλιόμετρα μακρύτερα από το Ηράκλειο, και πήγανε στο χωριό τους, προσγειώθηκε το αεροπλάνο, τα αφήσανε και πήρε όλο το πλήρωμα και πήγε στο Τζερμιάδο, όπου έγινε γλέντι από τους γονείς όλη τη νύχτα, και την επομένη γυρίζουν πίσω να πάρουν το αεροπλάνο να φύγουν. Το αεροπλάνο όλη τη νύχτα έμεινε στα χέρια του Ελλάς. Η Κρήτη είχε όλο ελασίτεστο. Και το Ελλάς ανέλαβε να φυλάξει το αεροπλάνο. Πάνω από γεθεί το αεροπλάνο, με τους Εγγλέζους μέσα, ρατάρει η μηχανή, βγάζει καπνού, σταματάει. Κατεβαίνουν κάτω, γυρίζουν πίσω, ανοίγουν τη μηχανή. Βρίσκουν μέσα, είχαν ρίξει τη βενζίνα, καθαρό σαμποτάζ, ρινίσματα και τα τι αυτά. Δουλεύανε 5 ώρες να φτιάξουν το αεροπλάνο, από τις 7 μέχρι τις 11, 4 ώρες.
Οι Εγγλέζοι φύγανε, σου λέει, καταλάβανε, δεν μπαίνουν μέσα, φύγανε. Στη θέση τους μπαίνουν δύο σμινίτες. Τα ονόματά τους προημερών τα πήραμε με Αγία Μόρις και Μάνο. Διότι εμείς νομίζαμε ότι είναι ταξίερχοι. Αλλά αυτοί μας διευθύνσαν, οι ταξίερχοι είχαν φύγει. Είχαν μυριστεί ότι το πρώτο σαμποτάζ το γλιτώσαν, δεν ξαναμπαίνουν μέσα. Απογειώνονται σε 11 το αεροπλάνο. Κανονικά πρέπει να φύγει κατευθείαν, αλλά πάει αυτό πάει στον πατέρα του να κάνουν επίδειξη πάνω από το χωριό. Μία-δύο βόλτες, την τρίτη πάνε να φύγουν μέσα στο σύννεφο, πριν μπουν στο σύννεφο μέσα. Μία έκρηξη, το αεροπλάνο διαλύεται και πέφτει. Μία βόμβα είχαν βάλει στη θέση ορολογιακή και φάνηκε ότι κόπηκε το φτερό. Έπεσε το αεροπλάνο με φωτιά και κομματάκια και δεν έμεινε τίποτα. Για όλα αυτά που σας λέω, έχω ντοκουμέντα, διάστατα, ότι έγινε έκρηξα πάνω, ότι έπεσε κομματάκια, το είδαν όλοι. 18 Δεκεμβρίου του 1944. Το σαμποτάζ αυτό δεν ήταν για να ρίξουν το αεροπλάνο, ήταν για να σκοτώσουν τις δύο ταξιάρχους, τους Εγγλέζους. Διότι με την αεροπορία, ίσως το ΚΚΑ να έχει μετανιώσει τότε. Ασφαλώς, διότι αισθάνεται το φύλλα προς τους αεροπόρους. Επομένως δεν δικαιολογείται το σαμποτάζ. Αυτοί για να ξοντώσουν τους δύο Εγγλέζους, κάνανε το σαμποτάζ και πήγανε τζάμπα οι δύο σμινί. Αυτό είναι το νούμερο ένα σαμποτάζ της ελληνικής αεροπορίας. Για τώρα θα μιλήσουμε αργότερα, διότι είναι αμφιλεγόμενα και κάποιος είπε στη Βουλή, ο κύριος Μαγκάκης, ότι δεν έγινε τίποτα, δεν έγινε σαμποτάζ. Αλλά θα τα πούμε στα επόμενα και στο βιβλίο. Μάλιστα. Και ξαναγυρίζουμε πλέον σε μια αεροπορία, η οποία είναι στην κυριολεξία κλειδωμένα τα αεροσκάφη. Ναι, έως ότου πλέον γυρίζει νορμάλ η αεροπορία και αρχίζουν οι επιχειρήσεις από το 47 που αρχίζουν κανονικές επιχειρήσεις. Με αλλαγή βέβαια ηγεσίας, ναι. Ναι, βεβαίως. Είναι ο αρχηγός ο Μητυλινέος. Δημοκράτης κι αυτός, αλλά λέει ένα ωραίο, μια ωραία φράση. Είναι πολύ σκληρό να εκπαιδεύω και να στέλνω τα παιδιά μας να σκοτώσουν Έλληνες. Αλλά είναι ένα καθήκον που έπρεπε να το κάνουν, διότι εκείνοι απειλούσαν την Ελλάδα να την κάνουν κομμουνιστική. Και αυτός είναι δημοκράτης, βαθύτατα δημοκράτης. Και όμως, όπως και ο Σοφούλης. Ναι. Όπως και ο Σοφούλης. Είχαν επιπτώσεις οι αξιωματικοί οι οποίοι ήσαν επικεφαλής της αεροπορίας από την ημέρα που ήρθατε μέχρι την ημέρα που πήρατε ενεργό υπηρεσία, που άλλαξε ηγεσία, δια τη στάση τους αυτή? Όχι, διότι άλλαξε η ηγεσία εντωμεταξύ. Άλλαξε η ηγεσία και δεν έχουμε μέχρι το 47, κύριε Μιχαλόπουλο, η δράση αεροπορίας δεν είναι τόσο σημαντική όσο είναι μετά. Αλλά σιγά σιγά, χωρίς να... και θα τα δούμε ότι υπάρχουν κρούσματα απειθαρχίας ή κομμουνιστικής δράσης μέσα στην αεροπορία. Θα δείτε περίοδο που μπήκαν 11 σμινίτες μέσα στο τατόι και πήραν 11 πολυβόλα και τα πήγανε στην Πάρνη, στους κομμουνιστές. Και αυτός ο κύριος Κόντος τώρα είναι σμήναρχος. Είναι συνάδελφός μου, απόστρατος, που έπρεπε να έχει φεκιστεί 50 φορές. Αποδεδειγμένα πράγματα. Ήτανε τότε αυτός επήρε τα όπλα. Βεβαίως. Από το τατόι. Τα έδωσε στην Πάρνη 11 όπλα. Και στο λες. Επειδή δεν διάβασα κάποιες σελίδες από το νέο σας βιβλίο, όπου θα σας ρωτήσω βέβαια γι' αυτό, η αεροπορία στο εμφύλιο, το εμφύλιο πάντα εντός εισαγωγικών, θα ήθελα να μου λέγατε, και είδα το όνομα του Μακαρίτη, του αξέχαστου, του αείμνηστου για μένα, είναι Χόνδρο. Ο Χόνδρος είχε παίξει κάποιο ρόλο σε αυτή την ιστορία? Και ο Χόνδρος ήταν μαζί σας? Τον είχα δει και τη μοίρα. Ναι. Ήτανε παλικάρι από τα καλύτερα. Ήταν δημοκράτης, ναι. Και αυτόν τον παρεξήγησε για κομμουνιστή. Τροσκιστή τον λέγανε. Ναι. Του άρεσε να κάνει νύλα, ήταν, ξέρετε, ήταν πνεύμα μεγάλο. Ναι. Και για να πειράσει τον αδέρφος έβαζε ένα ριζοσπάστη και στην τσέπη η συμφανή θέση. Ναι. Και έρθε τον καρφό να τη διαβάζει ριζοσπάστη. Ήταν νομίζω μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες πέρασε από την αεροπορία. Αναφυσβήτητα. Εγώ τον εκτιμούσα πάρα πολύ και ίσως στη δίκη του που έγινε κάτω στο Κάιρο ήμουν μάτι υπερασπίσεως. Τον παραδέχομαι, ήταν παλικάρι. Και αυτός και ο Παπαναγιώτου ορισμένοι. Μα και εδώ που πέρασε από την ΕΡΤ ομολογούνε δεξί, αριστερή
επικεντρώει δημοσιογράφοι ότι καλύτερος γενικός διευθυντής και εντιμότερος γενικός διευθυντής από τον Κώστα τον Χόντρο δεν πέρασε ποτέ. Εγώ πιστεύω, λένε όλοι εδώ στην ήταν φυσιογνωμία. Εμένα με τιμούσε με τη φιλία του. Είχα την τύχη να πετάξω πολλές φορές από την αερολέσχη μαζί του. Μπορώ να πω ήταν και ο δασκαλός μου στα βήματα της αερολέσχης. Και ήταν εκείνος ο καταπληκτικός, έτσι, πέρα από την ευπρέπεια που είχε, ήταν ο αριστοκράτης. Νομίζω ότι ήταν ο αριστοκράτης. Ναι, ήταν, διότι η καταγωγή του ήταν. Ο πατέρας καθηγητής πανεπιστημίου. Και οδηγούσε και το αεροπλάνο της, πιλοτάριζε στην Ολυμπιακή με φορώντας γάντια, λευκά γάντια. Εμένα μου είχε ιδιαίτερα δυναμία και χαίρομαι, διότι πάντοτε όταν πήγαινα κάτω με πήγαινε στο VIP και ερχόταν μέχρι το αεροπλάνο με πήγαινε, γιατί ταξίδευα πολύ τότε που σπούδαζε ο γιος μου, και λυπήθηκα που ορισμένοι όπως καλά αυτή την κατάρα της αεροπορίας θα τα γράψουμε στα επόμενα. Έχω ειδικό κεφάλαιο περί της ηγεσίας, τι ταλαιπωρία κλπ. Αλλά όταν βλέπετε. Όταν λέτε θα τα γράψουμε στα επόμενα. Είναι γραμμένο στο. Δεν κουραστήκατε ακόμα. Όχι. 7 βιβλία. Κύριε Μιχαλόπουλε. Αυτό είναι το 7ο. Αυτό είναι το 7ο. Η αεροπορία στον εμφύλιο. Στον εμφύλιο. Τώρα είναι το 7ο. Το 7ο. Και ακολουθήσει κι άλλο. Πρώτα Θεό. Πρώτα Θεό. Πρέπει να μπει η δίκτυα των αεροπόρων. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Μονόπλευρα. Διότι η δίκτυα των αεροπόρων έχει γράψει κάποιο Δέδε. Την έχει μονόπλευρα, με πάθος κατά του Κελαϊδη. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Και νιώθω υποχρέωση προς τους αξιωματικούς αεροπορίας, πηγαίνω και κάνω διαλέξεις. Εκεί ο Δέδες, το έχω διαβάσει το βιβλίο του, ομολογεί ότι όλα αυτά ήταν μια σκευωρία. Ο Δέδες έχει δίκιο σε ορισμένα κομμάτια. Αναμφισβήτητα, ναι. Βέβαια, από σε εκεί μια και μεγάλη πορεία και σε βεβαίως, μια μεγάλη δίκη υπάρχουν βεβαίως και δίκαια κομμάτια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι ούτε μπορούμε να πούμε ότι ο Μαγκάκης σηκώνεται και λέει στη Βουλή όλα άπαντες αθώοι, δεν έγινε κανένα σαμποτάζ. Συγκεκριμένα σαμποτάζ έχουμε. Συγκεκριμένα. Λοιπόν, τώρα γιατί τον εμφύλιο. Πριν προχωρήσετε, ναι, να θέσω εδώ πέρα. Αυτό το γεγονός της 18ης Δεκεμβρίου στην Κρήτη, γιατί έχει αποσιωπηθεί πλήρως. Δηλαδή το πρώτο σαμποτάζ κατά της αεροπορίας. Εγώ και ο οποίος ασχολούμαι τόσο καιρό και μαζί σας βέβαια με τα βιβλία σας, αλλά γενικά βιώνω τα θέματα της αεροπορίας από το 1965 περίπου, 64, όταν ήμουν διευθυντής του περιοδικού στα αεροπορικά νέα του Μάνου του Παυλίδη, βέβαια το αεροπορικό, και μετέπειτα στις αερολέσκες και μέχρι σήμερα. Το ακούω για πρώτη φορά. Κοιτάξτε, αυτό το ανέσυρε από την αφάνεια ο αδερφός του, και αυτός μήναρχος τώρα. Και μου δώσαν τα στοιχεία εμένα, επέμεινα και χάρη στο. Αδελφός του, του αδελφός του σκοτωμένου, ναι. Από την Κρήτη. Τζενάκης. Σμήναρχος, σμήναρχος απόστατος είναι τώρα. Φρόντισε, μάλιστα προφέτο έγινε. Πήγανε ακόμη με τα 50 χρόνια, πήγανε και μαζέψανε κομμάτια από τα. Δηλαδή μιλάνε θρύψαλα είναι τα αεροπλάνα. Απόδειξε ότι είναι άκρια στον αέρα, και διότι αν έπεφτε κάτω θα γινόταν ελάκος και τα αλλάζει η μορφή. Βεβαίως αλλάζει. Και από ένα φτερό και έπεσε. Και κάτω βεβαίως πέφτουν τα φτερά, σωστό, σπάει άτρακτος. Σωστό. Ξέρουμε ακριβώς που έπεσε, διότι το φτερό κόπηκε ακριβώς εκεί που είχαν βάλει τη βόμβα. Και υπάρχει ο ταξιτζής ο οποίος τους μετέφερε. Υπάρχουν μαρτυρίες για αυτά τα πράγματα. Δεν είναι παραμύθι. Δηλαδή το βγάζουμε για πρώτη φορά στον αέρα. Για πρώτη σήμερα, φορά. Έτσι. Πρώτη φορά. Κανείς δεν το ξέρει. Τέτοια επέτειο, θλιβερή επέτειο. Κανείς βέβαια, δεν μπορεί ξέρει να πει κανείς ότι είναι μια ωραία επέτειο, είναι θλιβερή επέτειο. Η Ελλάδα έμπαινε από είναι σήμερα. Είναι το νούμερο ένα. Από σήμερα στα βάσανα, ναι, στο αίμα, ναι, ναι, στη φλόγα, στους βιασμούς, τα πάντα. Και η Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, η οποία, όπως λέει και στο τραγούδι της Ιβέμπο, πολεμούσε την άλλη Ελλάδα στα βουνά. Εδώ να σας πω ότι προημερών συζητούσαμε εν ενεργεία αξιωματικούς και προσφάτως αποστατευτέντες, οι οποίοι μου λένε, μα πώς δεν πήρε αεροπορία, εμείς βλέπαμε αεροπλάνα πάνω από την Αθήνα. Δεν το ξέρουν ότι η αεροπορία δεν πήρε μέρος. Ήταν τα εγγλέζικα αεροπλάνα, έτσι. Τα εγγλέζικα αεροπλάνα πήραν μέρος. Κάνανε 1500 αποστολές, χτυπώντας στόχους και μέσα στην Αθήνα, λόφο του στρέφει. Ναι. Του Φιλοπάπου, του Φίξ, μάλιστα του Φίξ,
είχαν βάλει πολυβόλα αυτοί και χτυπούσαν στραμμένα πολυβόλα, πυροβόλα, και κάποιος συνάδελφος κατάφερε και έφυγε και πήγε στο ελληνικό και έδωσε εγκλέβους την πληροφορία και πήγανε μποφάιτερς και ρίξανε στου Φίξ, μιλάμε, στο παράθυρο από το οποίο βγαίνουν τα πολυβόλα. Κατευθύνομαι αναμολοκέτες, τους τεινάξανε. Μάλιστα. Η αεροπορία στον εμφύλιο, το εμφύλιο, στον εμφύλιο, η λέξη εμφύλιο μέσα σε εισαγωγικά, και απάνω Ηλία Καρταλαμάκη, αεροπόρου, το 7ο βιβλίο σας, μία σειρά από το κάθε βιβλίο φτάνει τις 1000 περίπου, 800 σελίδες, 700 σελίδες. Με αποκλειστικές φωτογραφίες, με αποκλειστικό υλικό, με όλα αυτά. Γιατί μένετε στον όρο απάνω Ηλία Καρταλαμάκη αεροπόρου και έχει φύγει ο βαθμός που τον οποίο είναι επάξια. Ναι, πήρατε επάξια, αποκτήσατε, με αγώνες κατακτήσατε και εδώ και στη μέση. Είναι καλό που λέω, όταν ήμουν... Είστε και από εκείνους τους λίγους, επειδή ξέρω την ιστορία σας, όπου πολυβολήσατε και στις πρέσπες τον Φλωράκη, αλλά δεν ξέρετε αν ο Φλωράκης, έτσι. Θα φτάσουμε και εκεί. Ναι. Πέστε μου εδώ πέρα, κοιτάξτε, Ηλία Καρταλαμάκη αεροπόρου. Νομίζω, είναι το νέο βιβλίο το οποίο θα κυκλοφορήσει συντόμως, έτσι. Ελπίζω να το βγάλουμε μαζί μέχρι το Φεβρουάριο-Μάρτιο. Μάλιστα. Πάντοτε έβαζα ένα πρότυπο στη ζωή μου και έλεγα, ο Θεός να μ' αξιώσει να τον φτάσω αυτόν τον άνθρωπο. Όπως σας είπα, το Χόνδρος, σας είπα, ο Χόνδρος ήταν από τους καλύτερους πιλότους και είχε πάρει και βραβευθεί στη σχολή Κάρονος το καλύτερο χέρι. Το καλύτερο χέρι. Εγώ το ξέρω, για τους τηλεθεατές, όταν λέτε στην αεροπορία το καλύτερο χέρι, τι εννοείτε? Ότι ήταν... ο καλύτερος, ο πιο τεχνίτης αεροπόρος. Ο πιο τεχνίτης αεροπόρος. Ας πούμε, και τώρα θα το ρωτήσω για άλλη εξήγηση. Το τεχνίτης αεροπόρος. Σημαίνει ότι έκανε πράγματα που δεν τα έκαναν άλλοι. Δηλαδή. Υπάρχουν δύο κατηγορίες χειριστών. Οι μπαστούνάδες και οι τεχνίτες. Δηλαδή. Πάλι. Ο Ταμιάνος, ο πτέραρχος ο Ταμιάνος, ο πρώην αρχηγός αεροπορίας, ανοίξει την κατηγορία των λεπτών τεχνητών αεροπορίας. Δηλαδή δεν τον έφτανε κανένας. Είχε ένα έμφυτο αυτός ο άνθρωπος. Και δεν είχε στο αεροπλάνο κολυμβητής, είχε πάρει και στην Αγγλία σκοπευτής. Σκεφτείτε ότι στην Αγγλία ο Ποταμιάνος, όταν έκανε βολές, πηγαίνανε μέσα στο κέντρο που λέγανε οι Εγγλέζοι πριν πλησιάσουνε. Μηδέν ο Ποταμιάνος. Και πρέπει να πάνε κοντά να δουν ότι ήταν μέσα στο μαύρο του στόχου. Άριστα, 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 άριστα. Υπάρχουν, νομίζω, στο βιβλίο μου «Η γενιά των Ικάρων», γράφω σχετικά για τους επένους ποταμιάνων. Ένας τέτοιος ήταν και ο Χόνδρος. Υπάρχουν όμως και οι μπαστουνάδες. Μπαστουνάς είναι εκείνος ο οποίος είναι ο ήρωας, ο οποίος το παίρνει το αεροπλάνο, το ξεφτυλίζει, το μηδενίζει και το διαλύει στον αέρα. Ο Φαλκονάκης, ο πτέραρχος, Θεός χωρέστον, με τίμησε με τη φιλία του, ο διοικητής μου σχολή αεροπορίας, πετώντας ένα αεροπλάνο Atlas, είχε βάλει πείσμα. Εγώ, λέει, θα το ξεφτυλίσω, διότι φοβόντουσαν να το πετάξουν οι άλλοι. Και όσοι φοβόνται να πετάξουν, χρησιμοποιούσαν αυτό σκάρτο. Το παίρνει ο Φαλκονάκης, λοιπόν, πάει στον αέρα και του κάνει ακροβατικά τέτοια που διαλύεται το αεροπλάνο. Πάνω από το τατό έγινε αυτό. Από τον απότομο χειρισμό φεύγει το πιδάλιο και πηδάνε μαλεξίτωτο αυτός και ο μηχανικός του. Άλλο ωραίο περιστατικό, του μηχανικού του το παπούτσι πιάστηκε μέσα στην τουρέλα και δεν μπορούσε να φύγει. Εν τω μεταξύ πήδηξε ο Φαλκονάκης και να τον βλέπει. Να βλέπει το αεροπλάνο να πέφτει και ο Γιαννόπουλος, Θεός χωρέστον αυτό, να μην μπορεί να φύγει. Κάποια στιγμή ανοίγει τα λεξίπτωτα ο Γιαννόπουλος, καθώς έπεφτε με το αεροπλάνο, η ορμή, η αντισαντίσταση είναι τέτοια που τον πιάνει και τον βγάζει και το αφήνει το παπούτσι μέσα στο αεροπλάνο. Και έχουμε το αμίμητον. Πώς είσαι, Γιαννόπουλε, ρωτάει ο Φαλκονάκης που έχει πέσει και είναι πιο κάτω.
«Καλά κύριε διοικητά» και τον χαιρετάει στον αέρα και γράφω. Ήταν η εποχή που η πειθαρχία ακόμη άντεχε και σε τέτοιες στιγμές. Τώρα κύριε Μιχαλόπουλε... Δευτερόλεπτα δηλαδή που έπαιζε με το θάνατο, ναι, έτσι. Τώρα δεν υπάρχει πειθαρχία. Δεν μπορείς να βλέπεις μήναρχο, γιατρό. Τα λέω ομά, με το όνομά του. Δεν λέω το όνομά του όμως. Έξω από το θαλμιατρίο με το καπέλο από κάτω. Ντρέπεσαι να φορέσει το πηλίκιό σου. Που σε βλέπει ο κόσμος έξω. Βλέπω άλλο. Γενικά υπάρχει ένα πνεύμα κατά τη στολή, κύριε Πέρχε. Κοιτάξτε. Γενικά του το έχουν εμφυσίσει, Όχι, ένα πνεύμα κατά τη στολή. Πρέπει να γίνει προσπάθεια να κερδιθεί η εκτίμηση προς τη στολή. Για όνομα του Θεού. Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα. Κάποτε αγωνίησε να φορέσει μια στολή και μετά την αποποιήσε. Δηλαδή θα παίξουμε το παιχνίδι των αναρχικών. Είναι σαν να παίζουμε το παιχνίδι των αναρχικών. Λοιπόν, Καρταλαμάκη αεροπόρου. Το αεροπόρος. Λοιπόν, το να αποκτήσω τους βαθμούς μου από Σμιναγόκια πάνω, ίδρωνα. Και κάθε φορά που απαιτούσα ένα βαθμό, λέω, τον έχω επαξίως και προχωρούσα. Οπότε, από τη Σμιναγόκια πάνω, όταν μου ανέθεσαν πήρα την διοίκηση της Αγχιάλου, τότε, ή μάλλον από το Βίτσι, διότι είχα όλη την αεροπορία στο Βίτσι, εγώ έκανα κατασχεδιακή, αισθάνθηκα καλά. Και ήμουν περήφανος για τον βαθμό μου. Όταν λοιπόν ο βαθμός αυτός ξεφτιλίζεται και τον έχουν κάνει τώρα, τον έχουν δώσει σε... Δεν θα υπάρξει Σμινίτης χωρίς να λέγεται αντιπτέραρχος. Και αυτό το έκανε ο Παπανδρέου. Και δεν κατηγορώ τον Παπανδρέου, Θεός χωρέστανε. Δεν είχε ιδέα πώς. Κατηγορώ τον Γκουρί, τον Νίκο τον Γκουρί, τον πτέραρχο, ο οποίος ήταν σύμβουλος του Παπανδρέου. Και έπρεπε να του πει, κύριε Πρωθυπουργέ, για όνομα του Θεού, να αποκαταστήσουμε αυτούς αυτό. Θέλετε, δώσεις δύο γαλόνια. Να παίρνεις τον Αρθιπονεγού και να το κάνεις αντιπτέραρχο. Κύριε Μιχαλόπουλο, με 6 μήνες υπηρεσία Αρθιπονεγού να γίνει αντιπτέραρχος. Και έτσι τώρα η αεροπορία η δική μας διαθέτει βετεράνους, ένα αποστρατή, αντιπτεράρχος όσων δεν έχει η Αμερική. Το έγραψε και το Βήμα, κάποτε να έρθω. Σας είχα δώσει και ένα άρθρο και σας είπα να μην το βάλουμε. Βιομηχανία αντιπτεράρχων. Τους δεν ήθελα, αλλά δεν μπορούσα να κτίσει. Τώρα που μιλάμε, ετοιμάζουν πάλι κάποιον. Έχουν ετοιμάσει. Θα κάνουν και άλλους αντιπτεράρχους. Θέλουν να κάνουν δικούς τους και δεν θα μείνει το τέλος κανείς Μινίτης. Θα γίνει καμία επιστράτευση και θα βάζουν αντιπτεράρχους των Ονίων ή στις πύλες για να είναι σκοπή. Σκοπή. Ναι. Και έτσι επιλέξατε. Την λέξη δεν αεροπόρος. Μου περιποιεί, λυπάμαι που το λέω, δεν μου περιποιεί, γιατί αντιπτέραρχος εγώ αφού είναι ο Μπόροβας, το λέω επώνυμα, των 6 μηνών και το Σιάλι. Λιποτάχτης, αντιπτέραρχη, Μιχή, αντιπτέραρχη, Δηλή, αντιπτέραρχη. Και λέει ο νόμος, ασχέτως του αν υπήρξε ποινικός διωχθής για το τάδε, για το τάδε, για το τάδε, λέει, δεν υπάρχει πλέον ίχνος ηθικής. Κατόπιν τούτου προτιμώ το αεροπόρο, το οποίο είναι καθαρό. Από τον αντιπτέραρχο. Βεβαίως. Τώρα, η αεροπορία στον εμφύλιο. Το εμφύλιο... Ο εμφύλιος. Η λέξη εμφύλιο. Το έβαλα εκεί. Σε εισαγωγικά. Μπράβο. Αν ανοίξετε το βιβλίο μου στην πρώτη σελίδα, γράφω «Εμφύλιος ή συμμορυτοπόλεμος. Μία διαμάχη περί όνου σκιάς». Εκεί λοιπόν εξηγώ τεκμηριωμένα γιατί δεν ήταν εμφύλιος παρά ήταν συμμορυτό πόλεμος. Και σε εξηγούμε. Όταν η Ελλάδα είναι μια, μετά από εκλογές μάλιστα, με την ένομη τάξη, δέχεται τις επιθέσεις ορισμένων ομάδων, διότι συμμορία, άνοιξα το λεξικό το Webster και λέει συμμορία, gang, είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι επιδιώκουν το κακό. Λοιπόν, αυτοί οι κύριοι, οι ομάδες, διότι λέει ο Μάσα Νταρτών επετέθη στο λιτόχωρο και έσφαξε ο 11 χωροφύλακες. Δεν είναι συμμορήτες αυτοί? Ο Μάσα Τάδε επετέθη στο Τάδε χωριό στην Ποντοκερασά και έσφαξε το λόχο εκεί του στρατού. Δεν είναι συμμορίες αυτές? Για να είναι εμφύλιος ο πόλεμος, χρειάζεται πρώτον να έχουμε δύο χώρους διακεκριμένους όπου είναι
αντιπαρατίθεται. Δύο κυβερνήσεις ανεγνωρισμένες, ανεγνωρισμένες κυβερνήσεις και όχι κατσαπλιάδες που πολεμάνε ένα κράτος. Και αν θέλετε, μπορώ να δώσω χαριστικά τον όρο εμφύλιο στο τέλος, που πλέον ήταν στατικός ο αγώνας και είχαν αυτό το κράτος του γράμμου εκεί. Αλλά αν διαβάσετε, κύριε Μιχαλόπουλε, όλα τα δικά τους, τα έχω διαβάσει τώρα εγώ και από εδώ και από εκεί, φαίνεται, στα δικά τους φαίνεται το πόσο της εκατό ήταν μέσα κομμουνιστές Σλάβοι. Ήταν οι Σκοπιανοί μέσα. Σκοπιανοί ήταν, αυτοί ήταν. Δεν μπορώ να πω είναι φίλιο, κάνω εγώ. Και είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ότι και από εκεί ξεκίνησαν και τα αυτοί αγωνιστήκανε για την, αγωνιζόντουσαν και το θέλαν το όραμα της διασπάσεως της Μακεδονίας. Βεβαίως, σε διότι... εθνότητες και όλα αυτά, και ότι βεβαίως συνεργαστήκανε και με τους Βουλγάρους και τα πάντα, αυτά είναι πλέον γνωστά. Υπάρχει η συνθήκη και... του Μπλεντ, την οποία θα την έχω μέσα στο βιβλίο. Στη συνθήκη του Μπλεντ λένε η Ιουγκοσλαβία, η Βουλγαρία, η Αλβανία και η Ρουμανία θα βοηθήσουν με υλικό και με όπλα και με ερυθρές ταξιαρχίες όταν γίνει κυβέρνηση και αναγνωριστεί. Λοιπόν, γιατί επιμένει, και από κάτω λέει στη συνθήκη του Μπλεν, ομιλεί πλέον περί Μακεδονίας μέχρι τα Πιέρια, περί Θεσσαλονίκη, όλοι. Τη δίνουνε. Και εκεί ακόμη το θεωρούν, και γι' αυτό και σήμερα ακόμη, όταν κατεβαίνουν οι Ιουγκοσλάβοι, πρώην Ιουγκοσλάβοι ή οτιδήποτε, φτάνε μέχρι εκεί την Κατερίνη, τους ενδιαφέρει μέχρι εκεί, θεωρούν ότι είναι ένα πέρασμα δικό τους και ένα άνοιγμα δικό τους. Αλλά εγώ θέλω να φύγω από αυτά. Θέλω να γυρίσω στην αεροπορία, στην πολύπαθη αεροπορία. Στην αεροπορία η οποία, και να κάνω μια, έτσι, να κάνω μια μικρή αναδρομή, έχουμε κάνει πέρυσι την εκπομπή που κάναμε πάλι με εσάς και μιλήσαμε για όλα αυτά. Θέλω να πούμε για την αεροπορία των θυσιών και των αγώνων, όπου έφυγε από εδώ, όπου πολέμησε με τους Γερμανούς, όπου πολέμησε με τους Ιταλούς. Και ξέρετε κάτι, κύριε Πτέραρχε, διάβαζα προχτές, στο Ελεύθερο Βήμα, όπως λεγόταν τότε, τις εφημερίδες όταν μας επιτέθηκαν οι Γερμανοί. 7, 8, 9, 10 Απριλίου, ναι, του 1941. Είναι καταπληκτικό, μα καταπληκτικό, ένα κείμενο του υπουργού της του επικεφαλής αεροπορίας, όπου λέει ότι από τις 5 πρωινής η Γερμανία επιτίθεται κατά των γραμμών μας. Σύνθημά μας είναι ένα: ελευθερία ή θάνατος. Και ακολουθούν τα πρώτα πολεμικά ανακοινοθέντα και αφορούν την αεροπορία. Και δεν ξέρει ο ελληνικός λαός, και δεν ξέρει περισσότερο και η νεολαία, ότι εσείς που είχατε λάβει μέρος, όλοι όσοι λάβανε μέρος, είχαμε πάρα πολλές καταρρύψεις αεροπλάνων γερμανικών. Στον Πειραιά πέφτανε αεροπλάνα, στα Τρίκαλα αεροπλάνα, στην Καρδίτσα αεροπλάνα, στο Θεσσαλικό κάμπο αεροπλάνα, στη Θεσσαλονίκη αεροπλάνα. Κύριε Μιχαλόπουλε, η γερμανική λέλαπα όταν έπεσε... Αντισταθήκατε εσείς με τα λίγα εδώ αεροπλάνα, ίσως και τα καθυστερημένα από όψεις τεχνολογίας, δεν ξέρω επακριβώς πώς όχι, ήταν. Να λέμε, για να ακριβολογούμε, όταν η Γερμανία επετέθη στην Ελλάδα... Πόσα αεροπλάνα ρίξατε, σύνολο? Ρίξαμε αναγνωριστικά, νομίζω 3 αναγνωριστικά, δεν πρόφτασε να πολεμήσει η ελληνική αεροπορία με τους Γερμανούς. Έριξε περί 6-7 αεροπλάνα, αλλά... 7 αεροπλάνα με 8... Μιλάμε 1000 αεροπλάνα, ναι, κύριε Μιχαλόπουλε.
ο Χίτλερ, η Ελλάδα. Ναι, αλλά μιλάμε για 8 αεροπλάνα, τα πρώτα αεροπλάνα τα οποία πέσανε στην πρώτη μέρα της επιδρομής, της γερμανικής επιδρομής. Δείξαμε 8 αεροπλάνα. Η Γερμανία, είναι μεγάλος ο αριθμός. Η Γερμανία καθυστέρησε 3 μέρες για να κάνει την επιχείρηση τιμωρός. Η επιχείρηση τιμωρός δεν του χρειαζόταν του Χίτλερ. Την έκανε μόνο να εκδικηθεί το Βελιγράδι, το οποίο το έκανε σκόνη. Σκόνη κυριολεκτικά. Και ωραία το περιγράφει ο Τσόρτσιλ στα βιβλία του, όπου λέει δεν έμεινε τίποτα παρά μόνο μία κουτσή αρκούδα πέρα ή μπροστά από στο Μεγάλη Βρετάνια το ξενοδοχείο της. Λέει χαρακτηριστικά. Εκδικήθηκε ο Χίτλερ τους Ιουγκοσλάβους, διότι ξέρετε, ενώ είχαν συμφωνήσει οι Ιουγκοσλάβοι να περάσουν, έρχεται ο Πέτρος, ο βασιλιάς, και ανέτρεψε τα σχέδια του Χίτλερ. Και αυτό του Χίτλερ του κόστησε. Και έριξε όλη την αεροπορία του εκεί και το έκανε σκόνη το Βελιγράδι. Αυτές τις 3 μέρες οι Έλληνες με τους Βρετανούς, είχαμε και τα Hurricanes, τα οποία των Εγγλέζων, τα οποία πραγματικά κάνανε χρυσές δουλειές και ρίξανε αρκετούς Γερμανούς. Οι ελληνικές καταρρύψεις είναι δύο, από ό,τι θυμάμαι εγώ, δύο αναγνωριστικά και Στούκας και νομίζω άλλα 2-3 Messerschmitt, αλλά εμείς πλέον, η αεροπορία δική μας, όλοι, το κυκνιονάσμα της το έδωσε στα τρίκαλα. Όταν υπέστη την τρομερή εκείνη επιδρομή της 13 Απριλίου του 1941, όπου επετέθησαν σχηματισμός από Στούκας και από πάνω Messerschmitt, και όλη η ελληνική αεροπορία σηκώθηκε τα καταδεκτικά, και εκεί και ο Κοντογιώργος ο φίλος μου έπεσε, και ο Κέλλας ο διοικητής της Μοίρας έπεσε, και ο Κατσαρέλης τραυματίστηκε και σκοτώθηκε και ο Μόκας, και εκεί σβήνει η ελληνική αεροπορία ως δίωξης. Τώρα είναι, θα μου πείτε, ότι μπορούσε η ελληνική αεροπορία να κάνει τίποτα παραπάνω με τους Γερμανούς, αποκλείεται τίποτα απολύτως. Και αυτό που έκανε ήταν για την τιμή των όπλων. Η αναλογία ήταν ένα αεροπλάνο με 100. Ήταν παραπάνω. Η θυσία, μα δεν μόνο η αναλογία, ήταν το υλικό καλύτερο, το ηθικό καλύτερο και αριθμός μεγαλύτερος. Δεν είμαστε καταδικασμένοι. Οι άνθρωποι αυτοί που σηκωθήκαν από τα τρίκαλα, που σηκωθήκαν για την τιμή των όπλων. Ο Κοντογιώργος Βασίλης, ο σημερινός ναι, πρόεδρος της Αεροπορικής Ακαδημίας. Ναι, σωστά. Σμήναρχος. Εκεί έπεσε και τραυματίστηκε. Εκεί είχαμε μία... Εκεί αναφέρει το πολεμικό ανακοινωθέν ότι είχαμε πτώση 4 γερμανικών αεροπλάνων. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι, είναι η μόνη περίπτωση, διότι δεν μιλάμε για τα άλλα τα που ρίξαν οι Εγγλέζοι. Δεν ρίξαν οι Εγγλέζοι, οι Εγγλέζοι είχαν Hurricanes. Και αυτοί κατεστράφησαν και Εγγλέζοι. Όλα τα αεροπλάνα, η Λάρισα, κατεστράφησαν τα πάντα. Διότι δεν μπορούσε καν. Ήταν οδοστρωτήρας πραγματικός. Πραγματικός οδοστρωτήρας. Καλά, έπιασε και τους Εγγλέζους. Πιάσανε οι Γερμανοί και τους Εγγλέζους στον ύπνο. Και τους Εγγλέζους. Και τους Εγγλέζους. Όχι στον ύπνο. Τους κατέστρεψαν όλα τα αεροπλάνα. Η μεγάλη αερομαχία των Αθηνών, ύστερα έπρεπε, νομίζω 22 έγινε, εκεί που σκοτώθηκε ο Πάτλ. Ο νούμερο ένα ρέκορμαντ με τις περισσότερες καταρρύψεις. Ο άνθρωπος τον οποίο αγάπησε και η Ελλάδα, και κατά τη γνώμη μου κάπου πρέπει να βρίσκεται πεσμένος μέσα στον ελευσινιακό κόλπο. Αλλά έπεσε μαχωμένη η ελληνική αεροπορία. Και τα έχουμε πει πως έφυγε και πήγε κάτω κλπ. Η αεροπορία στον Εμφύλιο. Η αεροπορία στον Εμφύλιο έπαιξε ένα σπουδαίο ρόλο, που χωρίς την αεροπορία, είναι μεγάλη κουβέντα, ενώ θα έχει επικρατήσει η Ελλάδα. Διότι το λένε, το γράφει, στα βιβλία του το γράφει, το λέει ο Φλωράκης, το λέει ο Μάρκος, δεν μπορούσαμε να ξεμετήσουμε στον κάμπο. Γι' αυτό κινούνται νύχτα και με συννεφιές. Οι μεγάλες επιδρομές που κάνανε στην Άουσα, στη Φλόρινα, στα Γιάννενα, στα Γρεβενά και στο Μέτσοβο, ήταν νέφωση 100%. Φέρανε μετεωρολογικό. Ξέραν ότι η αεροπορία δεν θα πάει. Όμως, θα δείτε στη Φλόρινα, πώς η αεροπορία έσωσε τη Φλόρινα, το αναγνωρίζει ο στρατός, πώς η αεροπορία τους έπιασε στα Γιάννενα, είναι το τρομερό. Πηγαίνανε στα Γιάννενα να καταλάβουν τα Γιάννενα. Το γράφω Τσοκαλώτος χωρίς αμφιβολία και χωρίς να αμφισβήτει κανείς αυτά που έλεγε.
στο Γιάννενα καίγανε τα έγγραφα να φύγουνε. Δεν υπήρχε φορά. Επορεύοντο αυτοί στο δρόμο μετά δυτικά το Μητσικέλη ήταν στον άσφαλτο κατά εξάδες. Πηγαίνανε παρέλαση οι κομμουνιστές. Δεν διανοούνται ότι με τέτοιο καιρό 500 μέτρα χαμηλά τα σύννεφα θα έφτανε αεροπορία κλειστή. Δεν υπήρχε αεροπορία στα Γιάννενα. Κι όμως σηκώνεται από τα Γιάννενα ο Αναγνωστόπουλος, συμμαθητής μου, με κάποιον Δημητριάδη, ένα παλικάρι, σκοτώθηκε. Αφού τηλεφωνήσανε στα Γιάννενα, εάν δείτε άνοιγμα πάνω από τα Γιάννενα, τηλεφωνήστε με. Και κάποια στιγμή έχει ένα άνοιγμα πάνω από τα Γιάννενα. Πάνε λοιπόν αυτοί από τη Λάρισα, πάνε στο Βόλο. Ανεβαίνουν πάνω από τα σύννεφα, δεν είχαν τα αεροπλάνα, δεν είχαν όργανα, ούτε ραντάρ, ούτε βοηθητικά μηχανήματα από κάτω. Και πάνε στο Βόλο, ανεβαίνουν πάνω από τα σύννεφα, 30.000 πόδια, και έρχονται πάνω από τα Γιάννενα. Ευτυχώς ήταν ανοιχτό ακόμη. Κατεβαίνουν δύο Spitfire. Και το περιγράφει ο Αναγνωστόπουλος, το έχει γράψει στα επίκαιρα και το έχω και εγώ στο βιβλίο μου. Και βλέπει κατά εξάδες παρέλαση. Όλη η μεραρχία των κομμουνιστών πηγαίνανε κατά Γιάννενα. Και λέει ο Αναγνωστόπουλος εκεί, πετάγαμε τόσο χαμηλά ώστε να μην χάνεται καμία σφαίρα. Δηλαδή, αν πετάς έτσι, η σφαίρα καρφώνεται έτσι. Αν πας χαμηλά, θα πιάσει 5-6 μαζί. Ναι. Και τους κάνανε τέτοια φθορά που διαλυθήκανε και ανεστράφησαν και δεν πάνε στα Γιάννα και πάνε στα Γρεβενά. Και εδώ είναι το παράπονο του Αναγνωστόπουλου. Κύριε Αβέρο, Θεός χωρέσει τον Αβέρο, γράφει το βιβλίο του. Και σε κάποια στιγμή λέει, ενώ επορεύονται προς τα Γιάννα, ευφυνιδίως τρίψαν προς τα Γρεβενά. Τι θα πει ευφυνιδίως? Καλά, του γράφει το επίτης Αναγνωστόπουλου. Τι θα πει ευφυνιδίως? Ποιος τους ανάγκασε να φύγουν? Η αεροπορία. Και μετά έρχονται και άλλα αεροπλάνα. Εν τω μεταξύ τα αεροπλάνα μας αυτά που πήγαν εκεί προσγειωθήκανε στο Κατσικά. Ένα αεροδρόμιο προπολεμικό. Δεν είχε ευκολίες, ούτε σμινίδες. Και περιμέναν έρθουν τα κότα το απόγευμα, ήρθαν τα κότα με προσωπικό. Αυτοί λοιπόν φεύγουν από εκεί, τρομέρα ζημιές πάθανε και πάνε στα Γρεβενά. Ξανακάνουν άλλη επίθεση. Με καιρό. Πάλι να μην μπορούν να πάει αεροπορία. Μόλις σηκώνουν τα σύννεφα, εκεί το γράφει ο Μαντάς, το γράφουν και ο Αβέροφ και ο Τσακαλώτης. Μόλις σηκώθηκαν τα σύννεφα, πάθανε. Επομένως θέλω να πω ότι η αεροπορία είναι ένας, χωρίς να θέλω για όνομα του Θεού να μειώσω τον αγώνα του πεζικού, τον ηρωικό αγώνα που κάνουν τα παλικάρια του στρατού, η αεροπορία ήταν, και το λέει ο Χοντροκούκης, ο κύριος παράγων που κερδίθηκε ο αγώνας. Να μην σας, να σας πω για του Παπανδρέου, του Γιώργου. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Απαράμιλος υπήρξε ο εθνικός μας στρατός. Παρόμοιος έπαινος ανήκει στο ερικό ναυτικό μας. Είμεθα ιδιαίτερα ευαίσθητη απέναντι της αεροπορίας μας. Με τα πτερά της σήκωσε πάλι την τιμή και τη δόξα της Ελλάδος. Της ανήκει ολόκληρος ο έπαινος τον οποίον απίχθηνε ο Μέγας Βρετανός ηγέτης προς την ειδική του αεροπορία. Ποτέ τόσον πολλοί δεν όφυλον τόσα πολλά σε τόσον ολίγους. Γεώργιος Παπανδρέου, Βουλή των Ελλήνων. Ναι. Το έχει πει στη Βουλή μέσα. Γνωρίζω ότι η τύχη των βιβλίων σας δεν είναι και τόσο καλή στις τάξεις της αεροπορίας, της επίσημης αεροπορίας. Είναι χωρίς φόβο και πάθος, με λύπη, το λέω. Με λύπη θα το επιβεβαιώσω. Αλλά γιατί στα, δεν ξέρω, διότι γράφω την αλήθεια, γράφω και τα άσχημα. Δεν μπορώ να κρύψω ότι ένας αρχηγός επιτελείου παρήγγειλε 6 κινητήρες για αεροπλάνα τα οποία επρόκειτο να αγοραστούν. Κομπίνα δηλαδή, 100%. Και οι κινητήρες κουριάσανε αυτοί, ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν. Και αυτά γίνανε, αυτός δεν τιμωρήθηκε με εξάμεινο αργία. Το γράψαν και εφημερίδες τότε. Γιατί να θυμώνει η αεροπορία τώρα για κάτι που έγινε πριν το 30. Αυτό που σας λέω είναι πριν το 30. Μα και η επίσημη σήμερα αεροπορία, η ιστορία του στρατού είναι νοθευμένη. Δεν αναφέρει τα γεγονότα όπως πρέπει. Άλλωστε ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας του στρατού
που είχε τυπωθεί σε εκατομμύρια, σε εκατοντάδες χιλιάδες βιβλία, τα οποία πειράζανε βέβαια ο κόσμος, γιατί έπρεπε και ο λαός και οι μαθητές και τα πάντα να μαθαίνουν την ιστορία, επί Αβέροφ, με εντολή Αβέροφ, εκάησαν. Δυστυχώς. Το γνωρίζω το γεγονός. Βεβαίως το ξέρω, δυστυχώς. Λοιπόν, το ναι, αλλά εσείς πέρα από το να πείτε κάποια γεγονότα, πέρα από το να λέτε κάποια γεγονότα πικρά, ίσως. Μα δεν αφορούν τη σημερινή. Εγώ σας λέω, ναι, πικρά εγώ σας λέω. Κάποια γεγονότα πικρά. Ξέρουν ότι ο Καρδαλαμάκης είτε εκεί, είτε παρακάτω, είτε με διαλέξεις, με τα πάντα, αλλά μιλάει και κάποια, για κάποια πικρά γεγονότα. Τα βιβλία σας όμως όλα, και μέχρι το πρόσφατο και μέχρι αυτό που θα βγει, ό,τι διάβασα ήδη, ομολογούν όμως για την ιστορία της πολεμικής αεροπορίας, όπως έγινε ακριβώς. Είναι 100% αντικειμενική και δεν εννοώ να παραλείψω τίποτα. Εάν παραλείψω κάτι. Και όταν γνωρίζουν αυτό που πας στην αρχή, ότι δεν μπορεί να σας κολλήσουν. Ούτε χουντικό να σας πούνε, ούτε φασίστα να σας πούνε, ούτε το πέ απέναντίας. Δημοκρατικό σας ανέβαζαν, δημοκρατικό σας κατέβαζαν και βάσει αυτών των ιδεών σας, σας κυνήγαγαν. Κοιτάξτε, τώρα εγώ νομίζω ότι όλοι οι αναγνώστες μου, και έχω πολλούς εκτός αεροπορίας σε όλη την Ελλάδα, κόσμος επιστημόνων, αλλά και νεολαία ιδίως, διαβάζουν το βιβλίο μου και λέει πότε θα βγει το επόμενο. Και χαίρομαι ότι ήδη έχω εξασφαλίσει αναγνώστες οι οποίοι με αναγνωρίζουν, αλλά συνάδελφοι οι οποίοι πολεμάνε το βιβλίο μου χωρίς να το έχουν διαβάσει, είναι ανέντιμο. Χωρίς να έχουν διαβάσει το βιβλίο μου, ναι, χωρίς να το έχουν διαβάσει. Ναι, ίσως γιατί υπάρχει και κάτι άλλο, κύριε Πτέρχε, ότι ο Καρδαλαμάκης τους ξέφυγε. Το ξέφυγε, να το εξηγήσω δηλαδή τι εννοώ, έτσι. Ο Καρδαλαμάκης δεν επήρε τη σύνταξη, ας πούμε, δεν βγήκε στην αποστρατεία για να πάει και έχει και ένα ωραίο καφενείο στο Παπάγου που μένετε. Το καφενείο των στρατηγών και των τεράχων και όλων πάνε και εμάς. Δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, εσείς δεν το ξέρετε, αλλά προχτές πέναγα μάλιστα και κάποιος πήγαινα στο επιτελείο που ήθελα να πάω στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, μου λέει, και είχε νερά ο δρόμος και έπρεπε να πάμε μέσα του Παπάγου, μου λέει εδώ είναι το καφενείο των στρατηγών. Όταν είναι βέβαια, είναι όλοι στρατηγοί, πτεράρχοι, ναύαρχοι και τα πάντα. Ο Καρδαλαμάκης λοιπόν κάθεται στο σπίτι του, γράφοντας, ξεσκονίζοντας βιβλιοθήκες. Ταξιδεύει για αυτό το σκοπό, ψάχνει για αυτό το σκοπό, ξοδεύεται για αυτό το σκοπό, γιατί όταν βγάλετε ένα βιβλίο δεν ξέρετε ότι θα έχει και θετικό αποτέλεσμα, έτσι. Όχι, όχι οπωσδήποτε. Και δεν νομίζω ότι σας έχουν αφήσει μια δεκάρα τα βιβλία στην άκρη, βγάζετε, αντιμετωπίζετε τα έξοδά σας αυτή τη στιγμή, τα έξοδα του βιβλίου. Εντάξει. Εντάξει, η φιλοδοξία μου είναι να. Λοιπόν, ούτε εσείς γράφετε για να κάνετε εμπόριο με το βιβλίο. Εντάξει. Μπορούσε βέβαια να βοηθήσει το επιτελείο και άμα ήταν άλλοι καιροί, ίσως. Και ήταν πιο φωτεινά τα μυαλά αυτών των κλαρούχων και της αεροπορίας και γενικότερα των κλαρούχων του τόπου, θα έπρεπε αυτή την ιστορία και κάθε άλλη ιστορία η οποία είναι αντικειμενική να την έχει αγκαλιάσει και να την προωθεί, ας πούμε. Βεβαίως. Αυτό τα βιβλία μου αυτά, όχι επειδή τα έγραψα εγώ, θα έπρεπε να είναι το Ευαγγέλιο κάθε υπταμένο. Εν τούτης ρωτάω. Πηγαίνω, το ξέρεις τα βιβλία του Καρδαλαμάκη, λέει όχι. Λέω ποιος πήγε στην Προύσα, ποιος προσγειώθηκε στην Προύσα, δεν ξέρω. Ποιος είναι ο Καμπέρος, δεν ξέρω. Και είναι αδιανόητο να υπάρχει ένας ο οποίος πετάει και να μην ξέρει την ιστορία του όπως ξέρει το. Τώρα θα σας πω κάτι το οποίο. Σχολή κάνουν, δεν κάνουν μάθημα ιστορίας, αεροπορίας. Κάνει κάποιος άλλος. Μ' άρεσε η απάντηση, κάνει κάποιος άλλος. Κοιτάξτε, ναι, να σας πω κάτι το οποίο θα γελάσετε. Δεν έπρεπε οι Ίκαροι να έχουν πάρει όλα αυτά τα βιβλία και να πάρουν μια, οι 6-7 τόμοι, ας πούμε, 6 τόμοι, να δούνε ακριβώς την ιστορία, πώς διαγράφηκε, τι έγινε, πώς έγινε, γιατί έγινε. Δεν ξέρω, ορισμένοι παρεξηγούν και νομίζουν ότι επειδή γράφονται τόσο ομά οι αλήθειες, μα δεν μπορείς, η αλήθεια είναι μία, δεν μπορεί να κόβω για να σου δώσω τι σου αρέσει και να κρύβω το σκοτεινό. Να σας πω κάτι, όταν εγώ άρχισα. Δηλαδή για να μεταχειριστώ μια φράση η οποία σας είναι πολύ προσφυλής, κύριε Πτέρχε, η αλήθεια τους αρέσει με ρεκτιφιέ,
Έτσι, στα μέτρα τους. Είναι στα μέτρα τους εδώ πάντα. Εάν, να σας πω, όταν εγώ υπέβαλα αίτηση να γράψω την ιστορία, έχω μια απόφαση, υπογραφή. Μητσοτάκης Αβέροφ, υπουργός Δυνισμού Μητσοτάκης. Αβέροφ, υπουργός Αμήνης. Και μου αναθέτουν να γράψω την ιστορία με τόσες δραχμές τη σελίδα. Ναι. Εντάξει. Και λέει, θα πληρώνεται με το, ανάλογα με την πορεία του βιβλίου. Εγώ δεν, για όνομα Θεού, δεν είναι πρόκειται, θα το ολοκλήρωνε. Δεν ζητάω δραχμή φυσικά. Το ετοιμάζω το βιβλίο. Το πάω. Πριν το δώσω το βιβλίο μου, το είδε ο Κελαϊδής, ο Μυθυγινέος, ο Μακαρίτης ο Οικονομάκος, ο Μακαρίτης ο Δέας, μιλάμε για κολοσσούς ευθυνών και γνώσεων αεροπορίας. Μου κάνανε ορισμένες παρατηρήσεις, τις δέχτηκα όλες και τις έβαλα. Και το πάω στο επιτελείο. Το επιτελείο μου το επιστρέφει με 360 παρατηρήσεις. 360 παρατηρήσεις. 360 παρατηρήσεις. Μα είναι δυνατόν, δηλαδή κάθε σειρά και λάθος. Και μου λέει, γιατί το χόνδρο τον... Σβήσε το χόνδρο. Ο χόνδρος είναι κομμουνιστής. Εκεί που λέω ότι πήρε το βραβείο, σβήσε το χόνδρο. Εν έτη. Σβήσε το... Εν έτη. Καραμαλής. Όταν ο Καραμαλής ο ίδιος είχε επιλέξει το χόνδρο, ο Καραμαλής ο ίδιος έχει επιλέξει το χόνδρο ως προσωπικότητα, να τον βάλει στην ΕΡΤ. Μάλιστα. Και τον έβαλε στην ΕΡΤ ο ίδιος ο Καραμαλής, ως προσωπικότητα. Μάλιστα. Μετά. Μου λένε, γιατί τον τρενά τον έχεις, να τον σβήσεις, που λες ότι είναι από τα καλύτερα. Μα αυτός πήγε στο βουνό. Και τι με νοιάζει εμένα, την εποχή που το γράφω εγώ, δεν είναι στο βουνό. Γιατί τον όλους ως το καλύτερο χέρι ο Παπαϊάννου, ο οποίος έχασε το πόδι στα Δεκεμβριανά, κομμουνιστής αυτός, γιατί τον γράφει τον Αλέκο Παπαϊάννου. Για σταθείτε, λέω, θα μου κάνετε λογοκρισία στην αλήθεια, να τσεκουρέψω την, διότι εάν δεν γράψω την αλήθεια δεν είμαι σωστός. Λέω, θα το γράψω μόνος με το βιβλίο. Πριν από μένα, κύριε Μιχαλόπουλε, πριν πάω εγώ να γράψω την ιστορία, είχανε κάνει συμβόλαιο με κάποιον λοχαγό του στρατού. Διανοήστε λοχαγός του στρατού να γράψει την ιστορία της αεροπορίας. Δεν ξέρω, πέθανε από καρκίνο. Γι' αυτό πήγα εγώ που το δώσανε εμένα. Πέθανε ο ταξίαρχος. Όχι, πέθανε ο λοχαγός αυτός, ο οποίος είχε αναλάβει να γράψει την ιστορία. Λοχαγός του στρατού να γράψει την ιστορία του ηρωικού ρόπου της αεροπορίας. Κατόπιν τούτου, το έχουμε ξαναπεί αυτό, είπα την βγάλω μόνος μου. Τώρα εγώ μπήκα μέσα στο πρώτο βιβλίο, από την τσέπη μου έβαλα. Η αεροπορία στον πόλεμο πήρε βραβείο Ακαδημίας, πήγε πολύ καλά, ξυπλήθηκε. Σκέπτομαι για ανατύπωση. Τα βραβεία λοιπόν, η Ακαδημία από τη μια μεριά βραβεύει τα βιβλία σας και το επιτελείο από την άλλη μεριά δεν εγκρίνει το βιβλίο να διαβαστεί από τους σικάρους, να διαβαστεί από τους αξιωματικούς, να μπει στις βιβλιοθήκες των αεροδρομίων και γενικά να μπει σε όλες τις βιβλιοθήκες για να μάθουν οι νέοι αλλά και οι μεγαλύτεροι την ιστορική αλήθεια, την αληθινή αλήθεια για την αεροπορία. Να σας πω... Είναι από εκείνα τα ελληνικά, έτσι. Μπράβο, θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα πάλι, το οποίο είναι απίστευτο. Δίνει το βιβλίο ο Θανάσιλας, ο γνωστός, ο ήρωας αυτός. Ο Θανάσιλας δίνει το βιβλίο μου το γενιάτο... Ο Παναγιώτης Θανάσιλας. Παναγιώτης, ένας μήναρχο, Να πούμε την ιστορία, ο Παναγιώτης Θανάσιλας, ήρωας βέβαια. Είναι και επίκαιρο τώρα το καθεστώς. Είναι ήρωας, είναι το επίκαιρο το καθεστώς του από τα πρωτοπαλίκαρα στην κυπριακή υπόθεση. Μα αυτός με αγώνες. Κράτησε τους κομμουνιστές του Μακρυγιάννη. Του Μακρυγιάννη κράτησε. Αυτό είναι που τους κράτησε. Και τον αναγνωρίζουν οι ίδιοι οι κομμουνιστές. Και τον γράφουν. Υποδιωγμών βέβαια και αυτός, έτσι. Μετέπειτα. Υποδιωγμών. Είναι κανόνες για την Ελλάδα αυτό το πράγμα. Ο Παναγιώτης ο Θανάσουλας είναι βεβαίως είναι καμάρι. Με τιμά με τη φιλία του, το ξέρετε. Και εγώ είμαι περήφανος που τον έχω φίλο. Ναι, είναι ένα παλικάρι το οποίο θα έχω τη χαρά στο βιβλίο μου να γράψω όσον αφορά τα του στρατού στο Μακρυγιάννη πως σώθηκε. Και ακόμα είναι γεμάτος από βλήματα. Τέλος πάντων, δεν θα σταματήσω να γράφω κύριε Μιχαλόπουλε, διότι έχω υποχρέωση προς το όπλο. Στο κι αν φωνάζει η γυναίκα μου, δεν κουράζει, δεν...
κατάλαβες ακόμη ότι δεν θα τύχεις υποστήριξη αεροπορίας. Μα δεν με νοιάζει με ένα επίσημη αεροπορία, με ενδιαφέρει να δώσω στον κόσμο την ιστορία της αεροπορίας. Δεν πειράζει. Τελειώνοντας αυτή έτσι διαφωτιστική εκπομπή, εγώ θα ήθελα ένα βράδυ μετά τις γιορτές να φέρναμε εδώ πάλι τον και τον κύριο Παναγόπλο, τον Κούλη, τον Τέραρχο. Φαντάζομαι και εσάς. Θα το ήθελε και θα το ήθελε. Εγώ θέλω να σας δω μαζί. Είστε ένα καταπληκτικό δίδυμο. Να καλέσω και τον πρόεδρο της Αεροπορικής Ακαδημίας, τον κύριο Κοντογιώργο, και να μιλήσουμε γενικότερα για την αεροπορία και για την ιστορία. Εσείς ως ιστορικός, οι άλλοι ως εκτιμητέ κάποιων γεγονότων το οποίο θα αναφέρετε εσείς. Διότι νομίζω ότι, κύριε Πτέραρχε, ο τόπος πλέον έχει μπει στον αστερισμό της ψευτιάς, στον αστερισμό της μη αλήθειας, αδιαφορίας. Της αδιαφορίας και ίσως στον αστερισμό της διαστρεβλώσεως των πραγματικών και ιστορικών γεγονότων, τα οποία είναι το οποίο είναι και το χειρότερο, όπως σοφά ομολογείται. Κλείνοντας αυτή η εκπομπή, αφού σας ευχαριστήσω που είστε εδώ και αφού δώσατε όλες εκείνες τις εξηγήσεις και κάναμε και ίσως μικρή αναδρομή, αλλά δεν είχαμε, ήταν άλλο το θέμα μας, τι άλλο θα θέλατε να πείτε κλείνοντας αυτή την εκπομπή εσείς και γυρνώντας σε εκείνα τα γεγονότα όπου και εσάς σας έθρεψαν, όπου και εσάς σας έκαναν να αισθάνεστε αεροπόρος τα μετέπειτα χρόνια, αλλά και που η αεροπορία, η ελληνική πολεμική αεροπορία, η ελληνική βασιλική αεροπορία τότε έγραψε χρυσές σελίδες στα μέρη που αναφέρατε, αλλά και στην Πελοπόννησο, στη μάχη της Δημητσάνας πάλι, που είχαν κλείσει, αν δεν ήταν η αεροπορία θα είχε πέσει και η Δημητσάνα, θα είχαν πέσει σχεδόν το κέντρο του Μοριά και μετέπειτα θα έπεφτε η Τρίπολη, η Πάτρα, όλα αυτά τα κέντρα. Τι άλλο θα θέλατε να πείτε? Εγώ να για προσθέσω εκείνη την εποχή, ότι σε όλο αυτό το διάστημα 46-49 κάναμε ένα σκληρό αγώνα, πάρα πολύ σκληρό, πολύ σκληρότερο από ό,τι κάναμε εναντί των Γερμανών των Ιταλών, έστω κι αν δεν το ξέρει ο κόσμος. Λυπάμαι να ακούω στρατηγούς οι οποίοι να λένε τι κάνατε, λέει, εσείς στο σημερινό πόλεμο αφού δεν είχατε εχθρική αεροπορία. Δεν μπορούν να μόνο να διαβάσουν το βιβλίο θα καταλάβουν ότι χτυπήθηκαν, σκοτωθήκαν πρώτα απ' όλα 24 πιλότοι. Από αυτούς οι τέσσερις κατακριοργήθηκαν όταν τους έπιασαν συμμορίτες. Μιλάμε, κατακριοργήθηκαν κατά το χειρότερο τρόπο. Μάλιστα ο Τσούκας που έπεσε με Χάρβαρ στο Καρπενήσι με τον Αμερικανό τον Έντνερ, ο οποίος προσγειώθηκε, ο Τσούκας, δεν σκοτώθηκε, προσγειώθηκε ομαλά. Ο ίδιος ο Φλωράκης τον έπιασε. Και ρωτάω το Φλωράκη σε μια δεξίωση που έδωσε, ήταν στο Σαρτζετάκι, του λέω, γιατί σκοτώσατε, κατά καθόν τρόπο σκοτώσατε τον Τσούκα, κατακριουρίσατε. Και λέει, ήταν τόσο πολύ τραυματισμένοι, θανάσιμα, ώστε για να μην υποφέρουν. Εν τω μεταξύ έχω μέσα μαρτυρία στο βιβλίο αεροπόρου, ο οποίος πήγε με το Σύνταγμα, με το Ναραρχία μαζί και είδανε και εξετάσανε μάρτυρες εκεί. Το αεροπλάνο είχε προσγειωθεί ομαλά, άρα δεν σκοτωθήκανε. Και ομολογούν, τους βγάλανε από το αεροπλάνο, κατεκρούσαν τον έναν, τον δε τον Αμερικανό, τον δέσανε από τα πόδια και τον τραβάγανε και τον πήγανε και τον κρεμάσαν ανάποδα σε μία μελιά και τον εκτελέσαν. Τραγικά πράγματα. Λοιπόν, χτυπηθήκαν αεροπλάνα μας, πάνω από 450 χτυπηθήκανε, δηλαδή χτυπιόταν το αεροπλάνο και ξαναγύριζε, το δικό μου 13 φορές. Εγώ έχω χτυπηθεί προσωπικά 13 φορές και έκανα αναγκαστική στο λάδι παραλίγο να πέσω μέσα στο εσπρέσο και έπιασα στην Καστοριά. Όχι στην Καστοριά, στο Άργος Οριστικό. Υπάρχουν αεροπόροι οι οποίοι προσγειωθήκανε και 3 και 4 φορές αναγκαστικά. Έχουμε τον ήρωα τον Βάμβουκα, ο οποίος έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του σε αναγκαστική, του βάλανε
πλατίνα εδώ και δεν βγήκε διαθεσιμότητα πολεμική που δίνανε και πήγε στην Κορέα και σκοτώθηκε. Ερχόμενο στα σημερινά, έχω να συγχαρώ την αεροπορία μας για το πολεμικό της δυναμικό. Έζησα από κοντά, πήγα και είδα πιλότους και μίλησα μαζί τους. Στα μάτια τους βλέπεις τη σπίθα, το πόθο τους, το πάθος για την αεροπορία. Να έχουμε εμπιστοσύνη στην αεροπορία μας. Είναι υπέροχη. Είναι υπέροχη, το υλικό εδώ είναι εξαιρετικό. Ένα, κύριε Μιχαλόπουλο, να προσέξουν, να την αφήσουν ανεπηρέαστη, να μην ακουμπάνε τα χέρια της τα πολιτικά, να τα κόψουν τα χέρια τους ή οιδήποτε, διότι είναι μια κακιά κληρονομιά από το πολύ παλιά, πάρα πολύ παλιά, όταν πέρναν από το γραφείο του Καραμαλή και έλεγαν όχι αυτός να περάσει, μα του λέει ο Ξαρχάκος να μην περάσει διότι είναι καταδικασμένος, όχι να περάσει το λέει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, έξω να φύγουν αυτοί. Έχουμε πολύ καλό έμψυχο υλικό και άριστο άψυχο υλικό. Εύχομαι να μην το δοκιμάσουμε. Η εγγύηση ότι είναι καλή για μένα είναι μεγαλύτερη ικανοποίηση. Φίλοι και φίλες, άλλη μία εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Μια εκπομπή γεμάτη από Ελλάδα, από πολεμική αεροπορία. Μια εκπομπή όπου ο παρουσιαζόμενος εδώ πτέραρχος, ο κύριος Καρταλαμάκης, είπε να μείνει η πολιτική έξω από την πολεμική αεροπορία, όπου η αεροπορία μας πρέπει τελικά να είναι σε αυτές τις δύσκολες ώρες, τις τραγικές ώρες για τον ελληνισμό, να είναι η αεροπορία του Αιγαίου. Μια αεροπορία που ξέρει καλά την αποστολή της, μια αεροπορία που έχει λεβέντες, μια αεροπορία η οποία δεν λογαριάζει τους εχθρούς και δεν λογαριάζει κανέναν ισμό μπροστά την ελευθεριά του τόπου, μπροστά στους ελεύθερους ουρανούς, μπροστά σε εκείνους τους ορισμούς που άφησαν εκατοντάδες αεροπόροι, αεροπόροι στο μυαλό, στην ψυχή, στην καρδιά, που έπεσαν, που έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, τη ζωή τους, για να υπάρχει σήμερα ελεύθερη και η αεροπορία μας και η Ελλάδα μας. Σαν σήμερα το 1944, το Δεκέμβριο του 1944, άρχιζε η μεγάλη περιπέτεια του τόπου. Άρχιζε η μεγάλη περιπέτεια της Ελλάδος. Είτε θέλετε να πείτε ανταρτοπόλεμο, είτε θέλετε να πείτε σημερωτοπόλεμο, είτε θέλετε να πείτε εμφύλιο, όπως και να το πείτε, από όποια πλευρά και να το δείτε, ένα είναι το αποτέλεσμα. Ο τόπος βουτήχτηκε στη φωτιά και στο αίμα. Λάθη έγιναν. Το πώς έγιναν έχει γραφεί, έχει ξαναγραφεί και θα γράφεται πάντα κάτω από διάφορες απόψεις και από διάφορες εξυπηρετήσεις συμφερόντων ή ιδεών. Το μόνο σίγουρο, τότε η Ελλάδα έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να είναι πιο μεγάλη από την σήμερα, πιο δυνατή και να είναι και πιο ελεύθερη. Αλλά περασμένα ξεχασμένα. Αλλά ένα δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι η ιστορία μας δεν πρέπει να κακοποιείται. Και ο απόψινός καλεσμένος, ο πτέραρχος κ. Ηλίας Καρταλαμάκης, στα 7 βιβλία του αγωνίστηκε για να μας δώσει μια ιστορία μη κακοποιημένη, για να μας δώσει μια ιστορία με τις αληθινές, τις πραγματικές διαστάσεις της, για να μας δώσει μια ιστορία όπως προχώρησε, όπως
μεγάλωσε μέσα από τα φτερά και από το άνοιγμα και από το πέταγμα της πολεμικής μας αεροπορίας και σε ειρηνικούς καιρούς αλλά και σε δύσκολους, και εδώ και στο εξωτερικό, όσες φορές και όποτε το καθήκον και η Ελλάδα, η τιμή και η ελευθεριά εκάλεσαν την πολεμική αεροπορία να δώσει το δικό της παρόν, να δώσει τα δικά της πυρά, να δώσει τη δική της μάχη, να αγωνιστεί για την τιμή του όπλου αλλά και γενικότερα του τόπου. Ας έχουμε εμπιστοσύνη στην πολεμική μας αεροπορία και ας γίνει πάντοτε και ας γίνεται πάντοτε ευχή αυτό το σοφό απόσταγμα που είπε ο απόψινός καλεσμένος μου ο κύριος Ηλίας Καρταλαμάκης, ο πτέραρχος, να κοπούν τα χέρια, να κοπούν τα φτερά όλων εκείνων που αγκαλιάζουν με την πολιτική την πολεμική αεροπορία. Ας την αφήσουν. Πολεμική αεροπορία δεν ανήκει ούτε στους πολιτικούς ούτε στα κόμματα, ανήκει στην Ελλάδα και σε αυτές τις δύσκολες ώρες που όλοι κατανοούμε και που όλοι καταλαβαίνουμε, η πολεμική αεροπορία ανήκει πάνω από τα νερά του Αιγαίου. Καλή σας νύχτα. Τα τηλέφωνα αυτής της εκπομπής είναι για τους όλους τους οργανισμούς. Για εσάς που έχετε διαφορετική άποψη, κυρίως για εσάς, για εσάς που αντιδράτε, αλλά και για εσάς που θέλετε να κάνετε τα σχόλια ή τις καταγγελίες σας. Κυρίως και για εσάς τους τελευταίους, γιατί με τις δικές καταγγελίες και με την δική σας δύναμη εμείς συνεχίζουμε μια πολύ σημαντική, κατά την ταπεινή μας άποψη, έρευνα.